Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η εκένωση του κτηρίου της ΕΡΤ μετά από επέμβαση των δυνάμεων της αστυνομίας. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το ραδιομέγαρο ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ. Δυνάμεις των ΜΑΤ παρατάχτηκαν αποκλείοντας την κεντρική είσοδο. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσιμπίδας περιγράφει καρέ-καρέ πώς έζησε την αστυνομική επιχείρηση. Εμένα η εκένωση με βρήκε στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα. Η πόρτα άνοιξε, μια δημιουργία των ΜΑΤ μπήκε μέσα στο στούντιο, παρατάχθηκε πίσω από την πλάτη μου, μια δημιουργία έμεινε απ' έξω. Μπήκε και ένας αστυνομικός με πολιτικά φορώντας κουκούλα και ο οποίος κινηματογραφούσε την όλη επιχείρηση. Μπήκε και ο επικεφαλής της δύναμης, μου δήλωσε ότι θα πρέπει να κλείσω τα μικρόφωνα, να σταματήσω να μιλάω. Η ζωή μου άλλαξε διότι αποφάσισα ότι πρέπει να αντιδράσω. Δεν μπορείς με τέτοιο τρόπο να κλείνεις τη δημόσια τηλεόραση χωρίς να είσαι ετοιμάσει καν την επόμενη μέρα. Με αφορμή την εκένωση του ραδιομεγάρου από την αστυνομία, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Σε νέες κινητοποιήσεις καλεί τους εργαζόμενους υποσπέρτ. Από το ραδιομέγαρο η ΦΕΗ Δουλγέρη μεταδίδει. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής από την πρώτη στιγμή της επέμβασης και έχουν κλειδώσει με λουκέτα όλες τις εισόδους του κτηρίου. Οι απολυμμένοι εργαζόμενοι που βρίσκονται εδώ και γίνονται περισσότεροι όσο περνάει η ώρα, δηλώνουν ότι θα μείνουν εδώ όσο χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούν και καλούν σε βοήθεια όλους τους εργαζόμενους. Από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, για το Euronews, ΦΕΗ Δουλγέρη.